Νεκρή βρέθηκε νωρίτερα το βράδυ στην περιοχή του ΟΣΕ στη Λάισα μια γυναίκα ηλικία 58 ετών. Κατά τι πρώτε η γυναίκα βρέθηκε σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικία. Αμέσω κλήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά ήταν αργά. Η γυναίκα δεν ήταν πια στη ζωή. Στο σημείο βρέθηκε και περιπολικό τη ελληνική αστυνομία, με του αστυνομικού να φέρεται να έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματική ενέργεια. Στη συνέχεια του αστυνομικού ρεπορτάζ σοκάρουν τα όσα συνέβησαν στη Λάισα και συγκεκριμένα τα του Σαβάτου με που βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ο 52χρονο άνδρας διέμενε μόνο σε σπίτι στι νοικέ τη Νεάπολη και όλα δείχνουν σύμφωνα πληροφορίε ότι η πυρκαγιά στην νική, η οποία έγινε κυριολεκτικά στάχτη, προκλήθηκε από τη σόμπα αλογών που υπήρχε στο σπίτι. Στι 12.50 μεσάνυχτα, η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε τηλεφωνήματα από περίοικου για μια δυνατή έκρηξη με αποτέλεσμα να σπεύσουν δύο οχήματα και έξι πυροσβέστε στο σημείο στον Δο αντικρίζοντα ένα τραγικό θέαμα. Το διαμέρισμα ισόγειου παραδομένου στι και τον στο κρεβάτι του.